Καλημέρα και από μένα. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει πολλά χρόνια ιστορία και μάλιστα πριν έβλεπα και από χθες να αναφερθεί πολύ για την εξέλιξη των συνεδρίων στην Ελλάδα και σχεδόν μαζί με την εξέλιξη των συνεδρίων εξελίχθηκε και η προσπάθεια ανείχνευσης των Γερμανών. Είτε από είτε μόνος μου, είτε με την ομάδα που δημιουργήθηκε κάποια στιγμή, θα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Για την ώρα θέλω να σας προτείνω, αν θέλετε, να ηρεμήσουμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι τόσο, όσο να δούμε τη μεγάλη εικόνα που θα παρουσιάσω σήμερα, που τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη εικόνα, αυτή της αυθεντικής ανακάλυψης από ερασιτέχνες αστρονόμους. Άμα διαβάσουμε γενικά για το τι έχουν πετύχει οι ερασιτέχνες αστρονόμοι στην πορεία των εκατοντάδων ετών, το πρώτο πράγμα που κάνουν πάντα είναι να ανακαλύπτουν, όπως είπε και ο Μάνος, οτιδήποτε. Φαινόμενα πάνω σε πλανήτες, κομήτες, αστεροειδείς, τώρα πια εδώ και αρκετά χρόνια σου είπε και εμφανής. Οπότε αυτό που θα σας δείξω και θα σας τα πούμε μια ωραία ιστορία για πάνω σε αυτό, είναι η πρώτη ανακάλυψη τουλάχιστον από ερασιτέχνες αστρονόμους, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι γενικά από άτομα που ασχολούνται με την αστρονομία στην Ελλάδα, από Έλληνες στην Ελλάδα. Ελληνικά μυαλά στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό, έχει σημασία, είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ενδεχομένως. Εμάς μας πήρε 11 χρόνια την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η ομάδα, 14 χρόνια από τότε που έκανα το αστροσκόπιο για αυτή τη δουλειά. Οπότε αυτό θα πούμε σήμερα. Ήδη το έχω βάλει πρώτο, γιατί αυτό είναι όλο, είναι αυτό το σημαδάκι εδώ. Αυτό το σημαδάκι εδώ είναι ένας υπερκενοφανής. Είναι μία έκρηξη βασικά, ο υπερκενοφανής δεν θα μπορούσαμε να πούμε ακριβώς ένα αντικείμενο, είναι μία κατάσταση ενός αστέρα, ο οποίος πεθαίνει. Πέθανε, πάει, έσκασε. Τελείωσε. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα, πάμε να δούμε πώς όπως γράφω και εδώ στην ιστορία, ξεκινάει όπως ανοίγει το αστεροσκοπείο για παρατήρηση. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο μου, το οποίο το έφτιαξα το 2000 στην πενθήμερη στρατιωτική άδεια του Πάσχα. Οι άλλες καταλαβαίνουν. Από τότε βέβαια πολλά έχουν αλλάξει και σας το δείχνω όπως είναι στη σημερινή του μορφή. Έτσι ανοίγει η παρατήρηση. Δεν είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό, αλλά δουλεύει. Και μάλιστα δουλεύει όλο σε κατευθείαν. Το έχουμε ξαναδεί τουλάχιστον 500 φορές τέτοιου είδους ανεξάρτητη ανακάλυψη, όπως λέμε. Κάναμε όλη τη διαδικασία επιβεβαίωση και τελικά ανακαλύψαμε ότι δεν ήμασταν οι πρώτοι. Ή πολλές φορές ήταν κάποιος αστεροειδής ή κομήτης. Γι' αυτό μπορεί να συμβεί τώρα. Αυτό είδε ο Σταύρος και μου έδωσε την. Μου χτύπησε, ας πούμε, ότι ξέρεις πώς θα κάνει πολύ να έρθουμε εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε με την παρουσίαση τώρα. Το επόμενο βήμα. Τόμι, help. Πατάω. Με πήγε. Εντάξει. Θα το πράξω, ρε. Εδώ είμαστε. Τώρα. Επειδή αυτό που κάνουμε είναι αστρονομία, δεν το ξεχνάμε αυτό, πρέπει ό,τι κάνουμε να γίνει με προσεκτικά βήματα, ειδικά όταν πρόκειται να ανακοινώσουμε μια ανακάλυψη. Η ιστορία πάει ως εξής. Αφού το έχουμε δει με τα μάτια μας και πιστεύουμε ότι είναι κάτι καινούργιο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πρώτον είναι ουράνιο και δεύτερον ότι δεν είναι κομήτης αστεροειδής ή γνωστός υπερκενοφανής. Αυτό γίνεται με κάποια βήματα, θα σας δείξω κάποια από αυτά. Αρχικά μπαίνετε στην ιστοσελίδα Bright Supernova του David Bishop. Είναι ένας Άγγλος. Οτιδήποτε supernova μέχρι περίπου 20 μέγεθος, το αναρτεί σε αυτή τη σελίδα. Το κάνει τόσο πολλά χρόνια και τόσο αξιόπιστα, όπου πλέον είναι κάτι σαν στάνταρτ και οι επαγγελματίες αστρονόμοι εδώ κοιτάνε για να δούμε τι υπάρχει. Η δική μας η ανακάλυψη εκείνη την ημέρα ανακοινώθηκε εδώ πέρα, μα δείτε το λέει PSN, Possible Supernova, εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν είχαμε την άμεση επιβεβαίωση. Παρ' όλα αυτά το είχα στείλει εγώ στον David για να το ανακοινώσει και σε άλλους, έστω ερασιτέχνες αρχικά, για να μπορέσουν να πάρουν μια επιβεβαίωση.
Και τώρα το ανοίξει στη σελίδα. Τότε είχαμε πει ότι είναι περίπου 17 μέγεθος. Και στη συνέχεια, μέσα του David, γιατί εγώ δεν είχα την λεγόμενη αξιοπιστία, είτε σε ένα στερεοσκοπείο, σαν παρατηρητής, για να μπορώ μόνος μου να ανακοινώνω πιθανούς στόχους στο κέντρο αστρονομικών τηλεγραφημάτων στη Μασαχουσέτη, διότι εκεί για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ήδη αποδείξει ότι έχεις βρει κάτι, άρα είσαι αξιόπιστος παρατηρητής, και αν δεν το κάνεις σωστά, μπαίνεις στη μαύρη λίστα και δεν μπορείς να ανακοινώσεις κάτι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, ζήτησα τον David να το στείλει και στον David Green στο ΣΥΠΑ για να δούμε και αυτοί από εκεί αν μπορούν να το ανακοινώσουν. Διότι στις 28 του μήνα το απόγευμα μου έστειλε ο Σταύρος την ανακοίνωσή του. Εγώ στις 2 η ώρα το πρωί, στις 29 ξημερώματα, ξανά έβγαλα το στόχο και είδα το σημείο στις ίδιες πεταγμένες. Λοιπόν, αλλά ξημέρωνε και δεν είχα τη δυνατότητα να βγάλω άλλες εικόνες, οπότε έπρεπε να ανακοινωθεί πλέον έστω με τις δικές μου εικόνες, είτε και ανακάτσεις είτε επιβεβαίωσες. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια, εγώ έστειλα την ανακοίνωση με τις δικές μας παρατηρήσεις, γράφω διάφορα, είναι τυπικό αυτό, είναι ακριβώς όπως είναι η φόρμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Ανακοινώνουμε ποιος ποιοι είμαστε, πού το βρήκαμε, οι συντεταγμένες που το βρήκαμε πάντα σε J2000 και ένα estimation magnitude, 17 μέγεθος, πάντα estimation γιατί είναι ακόμα πίεση. Λοιπόν, εδώ γράφω ότι το αντικείμενο δεν κινείται στις 3 εικόνες που παίρνουμε κάθε φορά ή όταν μπορούμε του στόχου. Δηλαδή, το αστεροσκοπείο κάθε βραδιά δεν παίρνει μία εικόνα του γαλαξία απαραίτητα. Παίρνει 3 εικόνες, οι οποίες μετά συντίθεται αυτόματα και εμείς βλέπουμε τη σύνθεση. Αυτό μας βοηθάει εκτός από το ότι μειώνει το θόρυβο, άρα έχουμε κάθε εικόνα των αντικειμένων, των πιθανών καινούριων αντικειμένων. Μπορούμε να δούμε αν κινείται. Αν είναι αστεροειδής κομήτης, θα φαίνεται να κινείται διαδοχικά μεταξύ των εικόνων. Κάτι το οποίο δεν συνέβη σε εμάς και δεν επιβεβαιώνουμε. Γράφουμε από ποιον έγινε η παρατήρηση από Σταύρο. Γράφουμε για την ομάδα. Αυτά όλα είναι απαραίτητα. Πρέπει να γράφονται. Δεν έχει σημασία αν είναι ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά τα αστεροσκοπία. Για αυτούς. Γράφουμε με ποια τηλεσκόπια γίνονται οι παρατηρήσεις. Και επίσης γράφω εδώ. I searched with PGC, UGC και MGC names, δηλαδή. Επειδή είναι πάρα πολλές οι ομάδες και επειδή οι ανακοινώσεις γίνονται σε διαφορετικά μέρη, μου πήρε τουλάχιστον 4 με 5 ώρες για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία ομάδα. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, κοίταξα, όπως το γράφω και εδώ, με τις συντεταγμένες και όχι με το όνομα. Δηλαδή, πήγα σε κάθε supernova μέχρι τη στιγμή που είχε ανακαλυφθεί, συντεταγμένη, για να είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν είναι η πρώτη ανακοίνωση που θα κάνουμε ποτέ. Και επειδή, σαν Έλληνες, υπάρχει μια δυσπιστία, να το ξέρετε αυτό. Ας είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Τώρα, 3 ώρες μετά, βλέπω στο ΣΥΒΑΤ, θα πάμε να το δούμε την ιστοσελίδα του ΣΥΒΑΤ, βλέπω την ανακοίνωση από Ιάπωνα αστρονόμο, ο οποίος πήρε χρόνο στον Έπειο στην Ιαπωνία, τηλεχειριζόμενα από την Ιαπωνία στην Ισπανία, και μας γράφει ότι I took a confirmation image of this PSN, ακόμη είναι possible supernova. Μας λέει ποιο τηλεσκόπιο, συντεταγμένες κλπ. Βέβαια αυτός μου δείχνει ότι κάπου γράφει. Δεν ξέρω να το γράφει εδώ. Σαν φωτεινότητα μου το δείχνει 16,2 και εκεί λίγο με άγχος, το βλέπετε. Να ξέρω και το είδα, τέλος πάντων 16,16 είναι οκ. Γιατί εγώ έβλεπα 16,8 και λέω τόσο λάθος να κάνουμε εμείς, τέλος πάντων, οκ. Παρ' όλα αυτά, στέλνει την εικόνα, είναι ο Ισαϊκύρο Κιγιώτα, μιλήσαμε με μέλη μετά, τον ευχαρίστησα κιόλας. Λοιπόν, και εδώ είναι η εικόνα, η ανεξάρτητη εικόνα πλέον, από άλλο τηλεσκόπιο, από άλλο αστεροσκόπιο, 3 ώρες μετά από την εικόνα της επιβεβαίωσης δικής μας, που φαίνεται το supernova εδώ. Ακριβώς εδώ πέρα. Οπότε, όταν ο Σταύρος είπε ότι και ο Μάρκος του είπε ότι ξέρεις έχουμε βρει κάτι, ήταν εξαιτίας αυτού. Εξαιτίας αυτής της εικόνας, δηλαδή ότι εντάξει, έχουμε supernova, είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να είναι μετάβλητος αστέρας καταρχήν. Είναι πολύ δύσκολο να είναι εκεί πέρα, γιατί μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι μετάβλητος αστέρας. Παρ' όλα αυτά, από μέρα σε μέρα, από 16,8 πήγε 16,6 την επόμενη νύχτα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να είναι μετάβλητος. Συνεχίζουμε τώρα. Αυτά γίνονται στις 28-29 του μήνα και δεν τελειώνουμε εκεί βέβαια, διότι η επιστημονική, αν θέλετε, αξία του υποκαινοφανούς αυτού είναι να αναγνωριστεί, να δούμε τι τύπου είναι και να δούμε την απόστασή του. Να ξέρετε ότι για αποστάσεις πάνω από 1000 μέτρα, πάνω από 1000 έτη φωτός, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς το όριο τώρα,
Ό,τι αποστάσεις μετράμε στο πολύ βαθύ σύμπαν, το μετράμε με παρατηρήσεις υπερκενοφανών. Με αυτόν τον υπερκενοφανό που θα δείτε σε λίγο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το Ιταλικό αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο της Ιταλίας, το Ασιάτικο Πάδοβα, εδώ πέρα, βλέπει την ανακοίνωση στο ΣΥΠΑΤ και πάει και κάνει φασματοσκοπική και φωτομετρία και φασματοσκοπία του στόχου για να δούμε τι κατηγορία είναι. Αυτό είναι το τηλεσκόπιο που κάνει την παρατήρηση και θα σας δείξω τώρα υπάρχει και το Astronomical Telegraph Service, στο οποίο ανακοινώνουν τέσσερις παρατηρήσεις που κάνουν. Η πρώτη είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε εμείς. Και δείτε λίγο, ενώ έχει και άλλα ΙΑ τύπου Supernova, καταρχήν το ότι ήταν ΙΑ για μας ήταν, για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, διότι αν ήθελα να βρω το πρώτο Supernova που θα βρίσκανε σαν ομάδα ποτέ, θα ήθελα να είναι ΙΑ. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και βαρική αξία. Αλλά λέει Paola Peculiar, PEC. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Έχει και αυτό μια ιδιαιτερότητα. Παρ' όλα αυτά, okay, εδώ είναι η παρατήρηση, επίσημα πλέον. Από αυτή την ομάδα εδώ πέρα, η Λίνα Τομασέλα. Επίσης είχαμε μια επικοινωνία και τώρα πια το παράθυρο έχει ανοίξει για πολύ πιο εύκολες επιβεβαιώσεις, αν θέλετε, και από αυτούς, σαν ομάδα. Και εδώ είναι το φάσμα από αυτό το τηλεσκόπιο, αυτό το αστεροσκοπείο. Επειδή είναι αρκετά μικρά αυτά τα σήματα των υπερκενοφανών και όσο πιο μικρά, τόσο πιο καλά για μας. Πιο δύσκολο να τα βρούμε βέβαια. Θέλουμε μεγάλα όργανα για να πάρουμε αυτή την κατήλη με αξιοπιστία. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες, απλά είναι μια διαφορά. Το άσπρο είναι ένα τυπικό ΙΑ. Η άσπρη γραμμή είναι ένα τυπικό ΙΑ supernova. Η κόκκινη γραμμή είναι αυτό που βρήκαμε. Από εδώ και πέρα ταιριάζει μέχρι εδώ. Εδώ. Και εδώ στο υδρογόνο υπάρχουν δύο διαφορές. Δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν, υποθέτουν οι επιστήμονες τι μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα, είναι σπάνιοι αυτοί οι peculiar και υπερκενοφανείς. Μπορεί να βρίσκουμε 3-4.000 αυτοί με υπερκενοφανείς και έτσι μπορεί να βρούμε και 2 χρόνο. Δεν είναι συνήθις και δεν ξέρουν και το μηχανισμό από πίσω. Ιστορικό γεγονός, θα το δουν αυτοί, δεν ξέρω, θα ψάξουν κι άλλο οι επιστήμονες, θα μας πούνε. Προχωράμε. Η συνολική εικόνα αυτή που βρήκαμε τώρα για να. Ναι, λοιπόν, η συνολική εικόνα είναι ότι την ώρα της ανακάλυψης είμαστε στο 16,8 magnitude, η μέγιστη φωτεινότητα του υπερκενοφανούς έφτασε 16,2 και εδώ επειδή είναι peculiar και το περιμένουμε να το δούμε το φάσμα, θα μείνει στο πλατό του μέγιστου για περίπου 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω, ενώ λογικά θα είναι για περίπου 3 με 4 μήνες κάπου εκεί κοντά στο μέγιστο και μπορεί να έχει και δεύτερο μέγιστο. Η απόσταση το ζήτημα 0,017 είναι 235 εκατομμύρια έτη φωτός ή 72 μεγαπαρσέ. Είναι κοντά στον πίκασο και οι λεπτομέρειες είναι αυτές. Αυτή είναι η επίσημη εικόνα του υπερκενοφάνου. Λοιπόν, αυτό βρήκαμε με λίγα λόγια, αυτό σας λέω εδώ πέρα και είναι το πρώτο που βρίσκεται από τη χώρα μας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λίγα λόγια το αστεροσκοπείο. Είδατε και πριν, αυτό είναι το αστεροσκοπείο. Δουλεύει 15 χρόνια, τα τηλεσκόπια, διάφορα PLC, inverters, computers. Πάμε παρακάτω να δείτε λίγο. Τώρα εδώ. Γράφω τι χρειάζεται για την έβρεση. Θα μείνω μόνο σε ένα πράγμα, στο πρώτο που λέει αυτόνομο αστεροσκοπείο. Τα τελευταία 3 χρόνια είδα ότι για να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους και εμείς Supernova και βλέποντας τον ανταγωνισμό, κάνοντας κάποια στατιστική που με πήρε γύρω στους 6 με 7 μήνες, είδα ότι θα πρέπει να ανέβει και άλλο η αξιοπιστία του συστήματος και επειδή εγώ ταξιδεύω πολύ για τη δουλειά μου, θα πρέπει να παρατηρούν και όταν εγώ δεν είμαι εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει το αστεροσκοπείο με κάθε τρόπο, με ένα αυτόνομο. Συγγενικά στα αστεροσκοπεία που βλέπετε ακόμη και τα επαγγελματικά και είναι λογικό, πάντα υπάρχει άνθρωπος. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος. Απλά επειδή στα δικά μας, στη δική μας στην εργαστεχνική αστρονομία δεν υπάρχει τη δυνατότητα, το αστεροσκοπείο έγινε αυτόνομο. Ήταν μεγάλο το ρίσκο, γιατί μπορεί κάτι να μην πάει καλά, να τρέξει, να χαθεί ο εξοπλισμός κλπ. Λοιπόν, οπότε τα τελευταία 3 χρόνια το αστεροσκοπείο ανοίγει μόνο του, παρακολουθώντας τις καιρικές συνθήκες, ενεργικά είναι χρήση C, βλέπει ας πούμε ταχύτητα ανέμου, ιστορικό και παίρνουμε και δεδομένα από δορυφόρο. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, το αεροπορικό τηλεσκόπιο, η ψηφιακή κάμερα, οι υπολογιστές δουλεύουν για να πάρουμε τις εικόνες. Είμαι δεν είμαι εγώ εκεί, γιατί η ομάδα περιμένει. Και μάλιστα και οι Νάγια εικόνες, το έχω συναντήσει πολλές φορές. Μου ζητάνε, ας πούμε. Πάμε παρακάτω. Έχω κάποια σχέση στοιχεία της αυτονομίας που λέω ότι δουλεύουν 5 υπολογιστές οι οποίοι δεν γίνουν ποτέ πλέον.
δουλεύουν μέρα νυχτά και έτσι πρέπει. Και όλα τα συστήματα έχουν, που χρειάζονται ηλεκτρική ισχύ έχουν εφεδρική μπαταρία, που αλλάζεται κάθε έτος. Όλα αυτά γίνονται για να υπάρχει τη μέγιστη αξιοπιστία στο αστεροσκοπείο. Αυτό που σας είπα πριν είναι ότι για να φτάσουμε στην ανακάλυψη πάνω από 10 εκατομμύρια εικόνες έχουν βγει, έχω αλλάξει 5 CCD κάμερες, διότι χαλάνε τα shutters, τα κλίστρα των μηχανών, όπως επίσης και το ίδιο το τσιπάκι βγάζει πολύ θόρυβο με την... όταν βγάζει πάρα πολλές εικόνες, το έχουμε δει και μας δημιουργεί προβλήματα. Όπα, μισό να πάει να πάω πίσω. Έχω αλλάξει ήδη τρεις υπολογιστές στο αστεροσκοπείο. Βέβαια, ο υπολογιστής που ελέγχει το τηλεσκόπιο και βρήκε το Supernova δουλεύει 13 χρόνια. Με Windows XP. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχουμε δύο μετεωρολογικούς σταθμούς. Έχει γίνει η προέκταση για το δεύτερο τηλεσκόπιο στην πορεία. Και βέβαια πολλές εργατόρες γιατί γίνονται κατασκευές, στηρίξεις σε αυτό το αστεροσκοπείο. Τώρα εδώ πέρα είναι το δεύτερο βήμα που έχει, είναι το, για μένα μεγάλο βήμα και σταθμός, είναι ότι κατάφερα να βρω έναν τρόπο να βάλω διεμιχρονικούς υπολογιστές που κάνουν αυτοματισμούς, τα λεγόμενα PLCs, εδώ βλέπετε ένα πρόγραμμα ladder, ας πούμε έτσι λέγεται, με τις γραμμές κλπ. Και αυτό να το ενώσω με το κεντρικό script από τον υπολογιστή, το οποίο αναλαμβάνει να ξεκινήσει την παρατήρηση. Ήταν αρκετά δύσκολο αυτό και χρειάστηκε και κάποια βοήθεια από αυτοματιστές για να βρούμε έναν τρόπο και χρειάστηκε να γράψουμε drivers τελικά για το PLC. Αλλά τελικά έγινε η δουλειά και εδώ βλέπετε, ας πούμε, περίπου πώς δουλεύει ένα από τα τρία slaves PLC που δουλεύουν εκεί. Θα δείχνω μια εικόνα αυτή εδώ πέρα πιο πολύ, όπου δείχνει, ας πούμε, clear, cloud και overcast. Το αστεροσκοπείο παίρνει δεδομένα από τη νέα μαγνησία ενεφοκάλυψη στα τελευταία 10 με 11 χρόνια με cloud sensors. Αυτό που μπορώ να σας πω για την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι ότι έχουμε 100-120 ξάστερες νύχτες το χρόνο, κάθε χρόνο για παρατήρηση. Που είναι αρκετά καλά σε σχέση με άλλες περιοχές. Και είναι και ο καιρός της Ελλάδος. Τώρα, να πούμε λίγο κάποια πράγματα του τι χρειάζεται οικονομικά για να φτάσουμε στην ανακάλυψη. Έκανα κάποιες εκτιμήσεις από τότε που έφτιαξα το αστεροσκοπείο. Βλέπετε εδώ κάποια νούμερα. Θα μείνω λίγο στην κατανάλωση ρεύματος. Έχω δώσει τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε όλα αυτά τα έτη σε ρεύμα. Έχω και μετρητές σε κιλοβάτ για να δω τι γίνεται. Λοιπόν, και η σύνδεση του Ιντερνετ μας έχει κοστίσει γύρω στα 6.300 ευρώ. Δηλαδή, χρειαστήκαμε σε υπηρεσίες τέτοιου είδους γύρω στις 26-27.000 ευρώ. Τώρα, αν υπολογίσουμε αγορά τηλεσκοπίων, συντήρηση κλπ. Κλπ. Χωρίς να βάζω μέσα τώρα το εξής, επειδή έχω φτιάχνει ήδη τη δουλειά μου αυτή. Επειδή όταν εγώ τα φτιάχνω, δεν βάζω μέσα τεχνικούς ή τα κέρδη ενδεχομένως των τεχνικών ή άλλων εταιριών, καθώς και την αγορά των υλικών. Και έχω βγάλει περίπου με έναν μέσο υπολογισμό ότι μου έχει κοστίσει αυτού του είδους η έρευνα μέχρι σήμερα γύρω στις 80.000 ευρώ. Για να βρούμε το Supernova. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο. Βέβαια, όπως είχα πει και συνέντευξη στη Δηλία 100, άλλο παίρνει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Ξέρετε ο καθένα με τι ελαττήρια σημαίνει να κάνει κάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, ωφέλη συμμετοχή στην Greek Supernova Survey, την όπως τη λέω, και χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο γιατί ειδικά με το εξωτερικό μόνο έτσι γινόμαστε κατανοητοί. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο με ποια έννοια. Πρέπει να κάνει κανείς κάτι. Εμείς, ας πούμε, βρήκαμε ένα Supernova σε 10 χρόνια σαν ομάδα. Δεν είναι το θέμα, γιατί πολλές φορές είχα και διάφορες συζητήσεις και με φίλους επαγγελματίες αστρονόμους, ότι ξέρεις, ναι, αλλά εντάξει, έχουν τα επαγγελματικά και είναι πολύ φετήσια κλπ. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Εμείς το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και γιατί μας αρέσει να το κάνουμε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, δεν μπορείς να πεις κάποιον να μην το κάνεις, γιατί οι επαγγελματίες, ας πούμε, έχουν πολύ πιο καλά όργανα, διότι εγώ έμαθα. Εγώ έμαθα πράγματα που θα ήταν αδιανόητο να μάθω σε διαφορετική περίπτωση. Οι παρατηρητές επίσης που μπαίνουν στην ομάδα μαθαίνουν και αυτοί. Μαθαίνουν τεχνικούς όρους για τα CCD. Πώς είναι τα Supernova, τι να αποφεύγουν, τι είναι πράγματα που δεν γνωρίζουν. Έτσι. Δουλεύουν με προγράμματα. Μάλιστα, ακόμη βλέπω δεν υπάρχει καν εξοικείωση για cloud computing. Δηλαδή, επειδή χρησιμοποιούμε πάντα οτιδήποτε καινούργια βγαίνει σε τεχνολογία διαδικτύωσης, οπότε αναγκαστικά και όλοι οι παρατηρητές πρέπει να είναι και αυτοί μαζί μας, να μαθαίνουν και να βλέπουν τι γίνεται. Άρα λοιπόν, τα ωφέλη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο, πέρα της ανακάλυψης που, οκ, επιτέλους ήρθε και αυτή,
Είναι πάρα πολλά. Εδώ γράφω μερικά, α πούμε, ότι ταξίδι θα είναι να κάνει ένα αντικείμενο. Συνεχή καθημερινή ενασχόληση με την αστρονομία, τη σπίτι σου. Δηλαδή, θα πα μια φορά το μήνα για παρατήρηση, αλλά μπορεί να κάνει άλλε 10 παρατηρήσει γαλαξιών με φρέσκα δεδομένα σε όλο τον ουρανό. Έτσι. Το πιστεύω. Και δωρεάν. Πρόσβαση σε αστρονομικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που είπα πριν. Εκμάθηση αστρονομικών προγραμμάτων επίση. Και γενικότερα κλειδί με τεχνολογία αστρονομική παρατήρηση τελευταία γενιά. Οι παρατηρητέ έχουν αυτά τα ωφέλη. Λοιπόν, σας είπα τα περισσότερα από αυτά. Προχωράμε. Τώρα, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να σας πω μερικά λόγια για το τι έγινε μέχρι τώρα και πήγαμε στη Σουπερνόβα. Αυτό που είπα πριν ότι βελτιστοποιήθηκε ο αλγόριθμος επιλογής γαλαξιών. Έχω ένα γκρουπ γαλαξιών οι οποίοι είναι πάνω από 120.000 για το βόρειο ημισφαίριο και τον ουρανό του αστεροσκοπίου, οι οποίοι επιλέγονται από τον αλγόριθμο ανάλογα με το πόσο διάρκεια έχει ο ουρανός, πόσο χαμηλά θα πάει το τηλεσκόπιο εκείνη τη στιγμή και όταν θα πάει και χρόνο θα σας τα βγάλει. Για να έχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Αλλάξει και όλο ο κώδικας από VPS script σε Java και JavaScript για το αστεροσκοπείο, και το οποίο τώρα τρέχει και σε μέσω Samba server από Linux, έγινε και αυτό. Και ενώθηκαν τρία βιομηχανικά PLC με το script του αστεροσκοπείου. Και όλα αυτά δουλεύουν όλα μαζί. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα που τα ελέγχει πολύ και όλα τα άλλα. Και αυτό γίνεται από υπολογιστή. Λοιπόν, απλά θα ήθελα να πω ότι σκοπεύω να εγκαταστήσω άλλα τρία αστεροσκοπία στην Κύπρο, στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με σκοπό, να πάω και στο τέλος, με σκοπό να πετύχουμε αυτό το πράγμα εδώ. Εμένα το δικό μου όραμα και όνειρο, αν θέλετε, είναι να βρίσκουμε 50 σουπερνόβα το έτος. Και γιατί έχει μεγάλη επιστημονική αξία, αλλά και γιατί δίνει, θέλω να βάλω πολλούς παρατηρητές να έχουν hands-on experience, όπως είπε και ο Μάνος, όπως είπαν και πάρα πολύ πριν από μένα, σε πραγματικά δεδομένα για πραγματικές ανακαλύψεις. Και το πιο σημαντικό για μένα, να υπάρχει η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, στις ανακαλύψεις. Και εδώ τελειώνω την παρουσίαση και είμαι στο αστεροσκοπείο. Σας ευχαριστώ πολύ.